είχαμε ολόκληρη κουβέντα τώρα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, όπου καταψηφίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε Κυριανάκη, ο πρόεδρος του κόμματος της κυρίας Ξενοιρακοπούλου, σας χαρακτήρισε πολιτικούς απατεώνες για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το έχετε καταλάβει, έχετε αντιληφθεί τι ακριβώς θα συμβεί, ναι, και πόσο θα μειωθούν οι λογαριασμοί μας? Ουσιαστικά αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης και αποσυνδέεται η υψηλότερη τιμή του φυσικού αερίου διεθνώς από τη διαμόρφωση τελικής τιμής που φτάνει στον καταναλωτή. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής και άρα θα μειωθούν από 70 έως 90% οι τιμές σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις σε σχέση με, ας πούμε, την περσινή κατανάλωση. Και ο τελικός λογαριασμός, μας είπε ο κύριος Βασιλιάδης, θα φαίνεται μειωμένος κατά 50 έως 55%. Γιατί το 80, το 90 αφορά... Το 90 αφορά αγρότες που έχουν, τη μεγαλύτερη αφορά επιβάρυνση. Αφορά τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Στα νοικοκυριά θα φτάσει έως και 70. Έτσι, έως και 70. Αυτό συμβαίνει διότι όλη τη χρονιά που διανύσαμε, ακριβώς διότι το μοντέλο το οποίο ψηφίστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν κρίνω αν είναι λάθος ή σωστό, πάντως το χρηματιστήριο ενέργειας ψηφίστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα. Τη ρήτρα αναπροσαρμογής το 2013. Και ο κύριος Σταθάκης τότε έλεγε ότι είναι δική μας επιλογή, έλεγε είναι επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει αυτό το μοντέλο, να εφαρμόσει αυτό το μοντέλο. Δεν λειτουργούσε, θα σας πω, λειτουργούσε διότι το φυσικό αέριο διεθνώς ήταν σε μια πολύ χαμηλή τιμή. Από τη στιγμή που το φυσικό αέριο έφτασε από τα 5-15 δολάρια στα 225. Πάντως δεν ήταν πρόθεσή του, ήταν αποτέλεσμα. Αυτό απορριθμίστηκε. Και άρα λοιπόν υπήρξε η ανάγκη, και νομίζω σωστά πράγματι η κυβέρνηση, να αποσυνδέσει. Πριν περάσω στην κυρία Ξενογερακοπούλου. Το νόημα είναι, κύριε Παπαδάκη, και τελειώνω μήπως με αυτό. Μήπως περάσει. Τα επόμενα τιμολόγια τη ΔΕΗ στου καταναλωτέ θα είναι πολύ χαμηλότερα. Μήπως περάσει στην τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή στην κιλοβατόρα η αύξηση και έτσι μειωθεί το κέρδος που θα έχει ο καταναλωτής. Και είπε ο κύριος Κυριανάκης ότι αυτό θα διασφαλιστεί επειδή θα αποκοπεί από τις διεθνείς τιμές. Πώς θα γίνει αυτό? Με το μηχανισμό που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Είναι τώρα, αν θέλετε να αναλύσουμε τεχνικά, νομίζω θα κουράσουμε τους καταναλωτές. Ναι, όχι. Το θέμα είναι το τι θα πληρώσει. Αυτό είναι. Να το εξηγήσω όσο πιο, με μια φράση. Το τι θα πληρώσει. Θα διασφαλιστεί ότι θα αυξηθεί η τιμή, αυτό ρωτάω. Τι συνέβαινε μέχρι τώρα? Το θέμα είναι το μείγμα ενέργειας λόγω του χρηματιστηρίου έπαιρνε την υψηλότερη τιμή που ήταν το φυσικό αέριο. Δεν θα το καταλάβει. Τώρα ουσιαστικά ο μηχανισμός πάει και κολλάει μία τιμή με βάση τεχνολογία. Δηλαδή ανανεώσιμες που έχουν πολύ χαμηλή τιμή θα πληρώνονται με βάση αυτές, ο λιγνίτης, είναι σίγουρο ότι θα διατηρηθεί το φυσικό αέριο. Είναι σίγουρο ότι θα διατηρηθούν οι χαμηλοί λογαριασμοί. Άρα λοιπόν πλέον οι πάροχοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν από πριν τον καταναλωτή τι τιμή θα πληρώσει για την κατανάλωσή του. Έτσι από πριν. Και άρα με δομικό τρόπο. Μπορώ να αλλάζω κάθε μήνα όμως εγώ πάροχο? Ναι, μπορείτε να αλλάζετε όποτε θέλετε. Ναι, χωρίς μια ψάρεση. Είναι αυτό. Καταλάβατε τώρα. Κοιτάξτε, είναι σε μια ακουστική πάροχη τη δουλειά σου θέλουν να κάνουν. Άρα προφανώς θα υποχρεωθούν να κάνουν ανταγωνιστικά τιμολόγια γιατί θέλουν να πάρουν καταναλωτές. Για να ακούσουμε την κυρία Ξενοιρακοπούλου. Αν κάποια στιγμή, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, αν κάποια στιγμή ένα καταναλωτή πει εγώ θέλω να αλλάξω. Χωρίς να αποδεσμευτώ από το συμβόλαιο. Θέλω να πάω σε έναν άλλον. Μπορεί όποτε θέλει, χωρίς καμία επιβάρυνση. Το νόημα είναι ότι οι επόμενοι λογαριασμοί της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων θα είναι πολύ χαμηλότεροι. Κυρία Ξενογεννακοπούλου, δεν θα είναι μειωμένοι? Και λοιπόν, γιατί λέτε ότι όλα αυτά κρύβουν μια προστασία των παρόχων και όχι του καταναλωτή? Εμείς λέμε το εξής. Πρώτον, δύο πράγματα. Πρώτον, έρχεται και κρύβεται η ρήτρα αναπροσαρμογικής, πώς τώρα στο τιμολόγιο ήταν ξεχωριστά. Δεν θα φαίνεται. Τώρα δεν θα φαίνεται. Γιατί θα μπει μέσα στην κειμενόμενη τιμή της κιλοβατόρας. Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτεί το Υπουργός Ενέργειας κάθε μήνα να υπογράφει μια υπουργική απόφαση σε σχέση με την αύξηση που θα έχει η κιλοβατόρα. Αλλά κοιτάξτε τώρα την πονηριά. Εμείς είπαμε ότι για να έχει αποτέλεσμα αυτό και να μην είναι απλώς κάτω από το χαλί και να συνεχίζει η αύξηση και το κόστος στον καταναλωτή, να μπει ένα ποσοστό εύλογου κέρδους. Αυτό δεν μπήκε. Κύριε Ξενογεννακοπούλου, συγγνώμη, διακόπτω για να καταλάβω. Εσείς λέτε ότι κάνει ένα τρίκ η κυβέρνηση. Ναι, πρόκειται για τρίκ. Θέλω να πω όμως ότι αυτό που λέτε σημαίνει ότι οι λογαριασμοί που θα πάρει ο κόσμος, γιατί αυτό ενδιαφέρει στο τέλος τον κόσμο. Τι λογαριασμό θα πάρει, όλα τα υπόλοιπα, πώς θα γίνει, ο μηχανισμός και όλα τα υπόλοιπα, του είναι αδιάφορο. Τι θα πληρώσει, τον νοιάζει. Εσείς τι λέτε, ότι στο τέλος, όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί, δεν θα έχουν μειώσεις οι καταναλωτές? Καταρχάς, πρέπει να σας πω, γιατί κύριε Ξενάκη, αυτό θα το δούμε με τα μάτια της. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, άμα του έρθει το χαρτί και ξαναλέει τα ίδια. Λοιπόν, για να δούμε το πολιτικό κόστος. Πρώτα απ' όλα, η μητροπολογία αυτή, σε αντίθεση με τη δική μας τροπολογία, δεν προστατεύει
τους καταναλωτές που δεν μπορούν να πληρώσουν. Άρα δεν σταματάει τις διακοπές ρεύματος και αυτό είναι μείζον θέμα. Δεν μπορεί η απάντηση της κυβέρνησης να είναι να ελέγχεται τα ιστολόγια στο συνταξιούχο, στον εργαζόμενο, στο μεροκαματιάρι και να αλλάζετε εταιρείες. Το θέμα είναι να μην γίνονται διακοπές ρεύματος αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως γρήγορα για να μπορούμε να μιλήσουμε και για τα εθνικά μας θέματα. Μια κουβέντα, κύριε Ανάκη, πάνω, αν υπάρχει κάποια ένσταση. Τρεις φράσεις. Πρώτον, οι διακοπές ρεύματος είναι πολύ λιγότερες από ό,τι επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτό που λέει η κυρία Ξένο Γεωργοπούλου, ότι είναι ένα τρίκ της κυβέρνησης, καταλαβαίνει ο τηλεθεατής ότι θα οδηγήσει σε αυξημένα τιμολόγια ή σε εξίσου αυξημένα σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτό δεν ισχύει και ούτε ισχύει και σήμερα. Διότι για Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο καλύπτεται 50% της αύξησης σε έκπτωση για όλη την κατανάλωση. Όχι μόνο για τις 300 κιλοβατόρες που είχαμε μέχρι τώρα. Συν του ότι για τη δύσκολη περίοδο Δεκεμβρίου-Μαΐου έχει ανοίξει η πλατφόρμα και έχουν γίνει δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις για τα αναδρομικά. Τρίτο και τελευταίο, κύριε Παπαδάκη, οι λογαριασμοί, όπως σωστά το είπαν νομίζω και οι συναδελφοί σας, οι λογαριασμοί κάποια στιγμή θα έρθουν στο σπίτι. Και εκεί θα δει ο καταναλωτής. Είναι μειωμένοι ή είναι αυξημένοι. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Παπαδάκη, επί μήνες μας έλεγαν ότι είναι άδικη η ρήτρα αναπροσαρμογής. Τώρα που αναστέλλετε, τι ζητάνε ακριβώς? Να μπαίνει ξανά η ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά βλέπουμε πόσο είναι. Κάπου υπάρχει μια αντίφαση να την πούμε. Εμείς είπαμε να υπάρχει διαφάνεια. Σε κάθε πάνελ που βγαίναμε, μας έλεγαν καταργήστε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τώρα λοιπόν φέρνουμε ένα νόμο που την αναστέλει και εσείς πάλι ψηφίσετε κατά. Μα είναι υποκριτικό όπως λέτε. Μα δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σε όλα όχι, κύριε Ξενογενοπούλου. Όχι, δεν είναι σε όλα όχι. Πρώτα απ' όλα, έμπρακτα παραδεχτήκατε ότι υπήρχε πρόβλημα όλους αυτούς τους μήνες και εμείς, δεν κάνετε τίποτα. Εμείς το ξέραμε και τώρα, ότι πρόβλημα. Δεν βάζετε ποσοστό κέρδους. Δεν βάζετε ποσοστό κέρδους. Στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Μας ακούει ο κόσμος. Όταν θα έρθει το τιμολόγιο και θα συνεχίζει να βλέπει αυξήσεις βάσει της κυβερνόμενης τιμής. Να πάμε στα εθνικά μας θέματα, γιατί εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει κάτι που ήταν εις βάρος μας, που βγήκε εις βάρος μας από την. Από το ΝΑΤΟ, από την. Σε σχέση με την απόφαση για τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Αλλά και τα υπόλοιπα. Ποια είναι η πραγματικότητα για τα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ? Η Τουρκία πήρε καταρχάς όλα όσα διεκδίκησε. Άρα δεν είναι μια Τουρκία που έκανε κολοτούμπα, όπως διαβάζω σήμερα σε εφημερίδες. Είναι πλήρως ικανοποιημένη. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι παραλογίζεται λίγο η αντιπολίτευση. Διότι βλέπουμε όλους αυτούς τους μήνες έναν Ερντογάν, ο οποίος έτσι με πολύ μεγάλη διάθεση να έρθει στο τραπέζι, ας πούμε, και να χτυπήσει το χέρι, έλεγε ότι θα έρθει στο ΝΑΤΟ να πει για αποστρατηγικοποίηση ελληνικών νησιών. Αυτό δεν μας έλεγε. Λοιπόν, ήρθε, δεν είπε τίποτα. Αυτό. Δεν το έχει πει ποτέ. Αυτό έλεγε. Ότι θα πάει στο ΝΑΤΟ να το βάλει το θέμα. Ναι, ποτέ βεβαίως. Δεν το έχει πει ποτέ. Ο υπουργός του το έλεγε. Ο υπουργός Αμήνης. Ο Ερντογάν δεν έχει πει ποτέ. Ο υπουργός Αμήνης μιλάει στον Ερντογάν. Λοιπόν, νομίζω για την Τουρκία και μιλάμε. Νομίζω οι αναλύσεις δεν είχαν το θέμα. Αλλά... Ο υπουργός Αμήνης της Τουρκίας αυτό έλεγε και αυτό διεμήνυαν και όλα τα ελεγχόμενα φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ. Έτσι. Λοιπόν, άρα το να δημιουργήσει όλο αυτό το κλίμα και περί βέτο για Φιλανδία-Σουηδία στο ΝΑΤΟ, που η ρίστον παρόδο δεν μας έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνεί με τη θέση του γραμματέα του, του κ. Τζανακόπουλου, να μην μπει η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Με ενδιαφέρει να ακούσω τι λέει η κυρία Ξενογεννακοπούλου από αυτού. Αν είναι υπέρ ή κατά ο ΣΥΡΙΖΑ της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας, πήρε σαφή θέση στη Βουλή. Τι είπε? Είπε χτες ότι είναι θέμα των χωρών αυτών, αν θα ζητήσουν. Η Ελλάδα τι είναι, η Ελλάδα έχει θέση? Η Ελλάδα δεν θα έθετε βέτο σε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας όμως είπε ότι έχουμε αντίρρηση στη λογική πια μιας αντίληψης του ΝΑΤΟ που λειτουργεί σε ένα νέο ψυχροπολεμικό κλίμα στην Ευρώπη. Και είστε υπέρ ή κατά της ένταξης Φιλανδία-Σουηδία στο ΝΑΤΟ? Σας μίλησε με σαφήνεια στη Βουλή. Δεν είναι σαφές αυτό που λέτε. Είναι σαφές. Είναι θέμα των χωρών. Είπε ότι είναι θέμα των χωρών. Είναι συμμαχία που ανήκει και η Ελλάδα. Είναι θέμα των χωρών. Πρέπει να έχουμε εθνική θέση. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν το λέει ξεκάθαρα. Είμαστε υπέρ. Κύριε Κυριανάκη, κοιτάξτε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα καλύτερα. Και αφήστε τώρα το ζήτημα αυτό. Γιατί έγινε ένα παζάρι αυτή τη στιγμή ερήμη της Ελλάδας. Μην κοιτάτε, μην προσπαθείτε τώρα να αλλάξετε. Ήρθε... την ατζέντα, γιατί αυτό κάνετε στην πραγματικότητα. Η ατζέντα είναι ακριβώς αυτή. Όχι, να τοποθετηθείτε στα τέσσερα σημεία που κέρδισε η Τουρκία. Ήταν ακριβώς αυτή η διεύρυνση και εσείς δεν έχετε θέση. Δεν έχετε θέση. Αυτό είναι το πρόβλημά σας, κύριε Κυριανάκη. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Για ένα κόμμα το οποίο θέλει. Δεν είναι πρόβλημα το ότι η Ελλάδα ήταν απούσα από τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας και τα εισπράξαμε χθες αποτελέσματα. Να βλέπεις μια Τουρκία η οποία επί μήνες βάζει στο τραπέζι το θέμα του βέτο για Φιλανδία-Σουηδία.
και εσείς να μην έχετε θέση, είναι πρόβλημα. Για εσάς είναι κύριε πρόβλημα. Κυρανάκη, μια εμείς, λοιπόν, κύριε Κυρανάκη, εμείς, λοιπόν, κύριε Κυρανάκη, μια ερώτηση. Κύριε πολύ γρήγορα, εμείς, γιατί λοιπόν, θεωρείτε, θεωρείτε ότι ο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, στο θέμα της διεύρυνσης, εκεί των δύο χωρών, της ένταξης, θεωρείτε ότι έχασε? Φυσικά, αφού άλλαξε θέση. Άλλαξε θέση. Ο κύριος Ερντογάν έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται να δεχθώ. Τα πήρε όλα, βασικά. Ότι δεν πρόκειται να δεχθώ. Θέση άλλαξε, αλλά γιατί πήρε. Άλλαξε θέση, γιατί πέτυχε τους στόχους του. Την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο ενοχλούσε τον φίλο του. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα. Τον φίλο του Βλάντιμιρ Πούτιν. Έκανε πίσω σε αυτό. Δεν έβαλε θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών. Υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν έχουμε χρόνο. Ότι κερδίσανε για 10 χρόνια να χαρακτηρίζουν το Αιγαίο τουρκικό. Και δεν πρόκειται για ένα απλό μεωρικό σχήμα. Μίλησα διάκοπα, κύριε Ξενογενόπουλο, θέλω να απαντήσω. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και από τη στιγμή που και ο Ερντογάν έχει αλλάξει θέση, έχει κάνει πίσω, έχει κάνει λεγόμενη κολοτούμπα και η Ελλάδα παίρνει από ό,τι φαίνεται τα F-35, δεν μπορεί αυτό η αντιπολίτευση να μην το θεωρεί νίκη. Μάλιστα. Και να θεωρεί νίκη στην Τουρκία, τα ανταλλακτικά που παίρνει στα F-16 Τουρκία. Δηλαδή, ειλικρινά, σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε μια γροθιά σαν χώρα. Δεν μπορεί να παίρνει θέση Τουρκία. Ευχαριστούμε.